τον κύριο Αναστασιάδη Ιωάννη. Κύριε Δήμαρχε, βρισκόμαστε σε ένα πραγματικά πανέμορφο χώρο, στα Λουτρά Λαγκαδά. Με εκπλήσει το γεγονός ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται με πάρα πολύ έτσι, κέφι, θα έλεγα. Και το χαίρετε. Καταρχήν να σας καλωσορίσω στα όμορφα Λουτρά του Λαγκαδά. Ευχαριστούμε πολύ που καλύπτετε το γεγονός αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι συνδημότητες μας και όλος ο κόσμος που κατοικεί στην περιοχή μας ότι τα Λουτρά του Λαγκαδά και ο Δήμος του Λαγκαδά πρέπει να αναδειχθεί. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία τώρα. Δημιουργούμε και λειτουργούμε κάπως διαφορετικά από τις προηγούμενες διοικήσεις και θέλουμε, σαν σκοπό έχουμε, να αναδείξουμε την περιοχή μας, τον Δήμο μας, με όλα αυτά που πρεσβεύουμε. Και ένας Δήμος και Δήμαρχος, ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος με τα θέματα του περιβάλλοντος, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος. Έτσι. Θέλησαμε να γιορτάσουμε κάπως διαφορετικά το περιβάλλον. Βλέπετε ότι έχουμε παντρέψει τον πολιτισμό με το περιβάλλον και με την καταπράσινη αυτή περιοχή εδώ των Λουτρών του Λαγκαδά. Ήταν κάτι πολύ ωραίο, ήταν μια ιδέα των φίλων, αλλά θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον ιδιοκτήτη του Βορείου Βήματος, εφημερίδας εδώ που είναι από το Λαγκαδά, που λειτουργεί και εκδίδεται στο Λαγκαδά, καθώς επίσης και το Ράδιο Λαγκαδά και το Σοχός FM. Όλοι μαζί θέλουμε και θα αναδείξουμε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες και θα το κάνουμε. Ένας Δήμος δυναμικός, νεοκλεγής θα έλεγα, και δυναμικός. Έτσι. Ευχόμαστε κύριε Δήμαρχε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Παρόλο τα προβλήματα και τις δυσκολίες που υπάρχουν οικονομικές, νομίζω ότι πρέπει να αφυπνιστεί ο κόσμος και να ξεκινήσουμε από τα μικρά. Όλοι μαζί, λίγο ο καθένας από τη δική του πλευρά να βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε να ταπεξέλθουμε στις προσδοκίες των καιρών. Δίνετε το μήνυμα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε εδώ, να είστε καλά. Έχουμε ένα παϊτόνι, φίλες και φίλοι. Είναι στα Λουτρά Λαγκαδά και εδώ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γίνεται κάτι τρομερό. Είναι ενταγμένο και αυτό ο Δήμαρχε μέσα στο πρόγραμμα έτσι, του Δήμου. Συμμετέχουν, βλέπετε, όλοι οι φορείς. Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Είναι ένας παλιός τρόπος μεταφοράς, νομίζω ότι υπάρχει και θα συνεχίζεται και να υπάρχει. Το χαίρετε ο κόσμος και τα μικρά παιδιά, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Είναι ο κύριος Πατσούρας, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης. Καλημέρα. Για πείτε μου λίγο, καταρχήν το αμάξι σας, το αμάξι, είναι μια ευρεστική δικιά σας. Είναι μια σύγχρονη κατασκευή, η οποία είναι πολύ πιο ελαφριά από ό,τι παλιότερα. Μαζί με φρένα, ο σκελετός είναι ελαφρύς, δεν είναι δικιά μας κατασκευή, έρχεται από εξωτερικό. Κατασκευάζονται δηλαδή σε χώρες ευρωπαϊκές όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ιταλία, έτσι ώστε να είναι ελαφρύ για να μπορεί το άλογο να μην κουράζει τόσο γιατί κουβαλάει και κόσμο. Για να ψυχεί τώρα πλέον και όχι για δουλειά όπως παλιά. Και είναι ασφαλέστατο, έτσι. Ναι, είναι ασφαλείας. Για πες μας λίγο για το άλογο τώρα. Είναι ελληνικό, τι είναι. Το άλογο το συγκεκριμένο δεν είναι ελληνικό. Τα περισσότερα άλογα, φυσικά τα δικά μας τα ελληνικά, είναι κατάλληλα για αυτό, για έλξη. Εδώ, επειδή κουβαλάμε όμως και κόσμο, θέλουμε ένα πιο μεγάλο όσομο άλογο και αναγκαστικά πήγαμε σε μια φυλή ευρωπαϊκή, το οποίο είναι από Ουγγαρία, το άλογο. Ο κόσμος ανταποκρίνεται. Ο κόσμος, ναι, ανταποκρίνεται. Είναι κάτι που δίνει καταρχήν χαρά στα παιδιά, φέρνει κοντά στη φύση, στα ζώα, κάτι που τους λείπουν ίσως τα παιδιά που είναι στην πόλη. Τώρα φυσικά και λόγω οικονομικής κρίσης μπορεί να γυρίσουμε και οικονομικά και οικολογικά, να ξαναγυρίσουμε με τα άλογα, έτσι. Πάντως είναι κάτι που το αγαπά ο κόσμος, το βλέπει θετικά. Και το βιώνουμε και εμείς καθημερινά, γιατί είμαστε καθημερινά με τα ζώα αυτά. Πόσο είναι το αντίτιμο για να κάνει κάποιος μια βολτούλα? Για να κάνει μια βολτούλα με το άμαξα είναι 2 ευρώ στοιχίζει. Έτσι ώστε να του κάνουμε ένα δεκάλεπτο περίπατο εδώ μέσα στα Λουτρά, που είναι ένας πανέμορφος χώρος, μέσα στο πράσινο. Έτσι γίνεται μια μικρή περιήγηση. Μια μικρή περιήγηση στο Λουτρό, έτσι ακριβώς. Πολύ καλά, σας εύχομαι καλή πορεία και καλές περιήγησεις στον κόσμο. Έτσι. Να είστε καλά. Να περνάτε καλή καλά. Φίλες και φίλοι, από αυτή την όμορφη εικόνα, σας χαιρετούμε σήμερα από τα Λουτρά Λαγκαδά. Ήταν μια εκπομπή εικαστική δημιουργή. Την άλλη εβδομάδα μια εξίσου σημαντική εκπομπή με ένα εξίσου σημαντικό καλεσμένο. Γεια σας.